παρέα στο ραδιόφωνο του Αλφα 989 για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο και για όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που βρίσκονται συντονισμένοι στις συχνότητες που είναι φιλικές για να μεταδίδουν το πρόγραμμα του Αλφα 989 και φυσικά και από τον Αλφα 96,5 στη Θεσσαλονίκη. Μέσω διαδικτύου επίσης το πρόγραμμα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο αφήνοντας πολλές πληροφορίες, πολλές ανταλλαγές πληροφοριών, επικοινωνία, ενημέρωση και φυσικά την παρέα που είναι αυτό που ζητάμε πάντοτε και εδώ στο πρόγραμμα. Να τονίσουμε το θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό και ελπίζω μέχρι να ακουστεί και αυτό το πρόγραμμα στον αέρα να έχουν λυθεί τα ζητήματα που αφορούν την μοριοδότηση των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, τουλάχιστον για τη δεύτερη φάση, γιατί στην πρώτη, παρόλο τον αγώνα που έγινε και από την πρωινή ενημέρωση Α, αλλά και από την εκπομπή και με τις παρεμβάσεις του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ζωμού Λακωνίας και φυσικά πάντοτε με την υποστήριξη της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, δεν βρέθηκε λύση για να μπορέσει να υπάρχει μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία να βρουν έστω μια θέση πεντάμινης απασχόλησης για να καλύψουν και τα ασφαλιστικά τους αλλά και τα οικονομικά τους ζητήματα. Περιμένουμε μετά την απόφαση για την καταβολή στους αρμοδίους, στους κατάλληλους κωδικούς μάλλον των ποσών για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων να κινηθεί γρήγορα διαδικασία και πριν τα μέσα του μήνα να έχουν καταβληθεί. Ας ελπίσουμε πάντως. Παρόλο που το πρόγραμμα επιστητικής βοήθειας, το επιστητικό πρόγραμμα είναι ακόμα στον αέρα, δεν έχει ξεκινήσει σχεδόν τίποτα από την υλοποίησή του, αν και γίνονται προσπάθειες από τις περιφέρειες κατά τόπους και τους δήμους, ένα άλλο πρόγραμμα έκανε την εμφάνισή του, κονδύλια για τους απόρους ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε προτείνει και στην κυρία Θεανό Φωτίου και στην επικοινωνία που είχαμε για την πρωινή ενημέρωση Α να γίνει τουλάχιστον μία συνολική διαχείριση όλων των ποσών. Γιατί ήδη ακούμε τώρα τα 135 εκατομμύρια ευρώ αυτά, ήδη μιλάμε για τα 200 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν την βοήθεια κατά της ανθρωπιστικής κρίσης και φυσικά το ποσό των 330 εκατομμυρίων ευρώ για το επιστημιστικό πρόγραμμα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σωστή διαχείριση από μια και μόνη αρχή, από το Υπουργείο Εργασίας, δεν ξέρω από ποιον, για να μην γίνονται αποσπασματικές κινήσεις που καθυστερούν και ακόμα φτάσαμε στα μέσα σχεδόν του έτους και δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα. Στην παρέα σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη φίλη τη Βίκη, με την οποία θα συζητήσουμε για τα επόμενα λεπτά, για θέματα που θέλουμε εδώ στην παρέα να τα ανοίξουμε έτσι σαν βεντάλια σιγά σιγά και να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να αναφερθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μιας και αφορά και το ζήτημα της εμφάνισης στοιχείων ρατσισμού στον άνθρωπο με αναπηρία, προς τον άνθρωπο με αναπηρία από τους υπόλοιπους ανθρώπους και επίσης τα μεγάλα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί στην δημοσιότητα που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό αλλά γενικώς τον εκφοβισμό στην κοινωνία μας. Σε μια συζήτηση όμως που είχαμε με τη Βίκη έτσι πίνοντας έναν ωραίο καφέ είπαμε ότι αυτό το πράγμα που ακούγεται για τον σχολικό εκφοβισμό κλπ. Στην ζωή των ατόμων με αναπηρία είναι καθημερινό φαινόμενο και είναι ίσως και αυτό που μας κάνει να σκληραγωγούμαστε, Βίκη. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Ακριβώς, γιατί μεγαλώνοντας, καταρχάς καλησπέρα, μεγαλώνοντας μαθαίνεις από όλα αυτά που αντιμετωπίζεις. Σίγουρα στη μικρότερη ηλικία δεν τα αντιμετωπίζεις με τον πιο σωστό τρόπο. Κλίνεσαι στον εαυτό σου, δεν μιλάς, δεν συζητάς, δεν ζητάς βοήθεια. Να σου δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που είχες να μου αναφέρεις το θέμα και το θάρρος που είχες να έρθεις και στο στούντιο εδώ για να συζητήσω αυτό το θέμα που πιστεύω θα αγγίξει πολλές καρδιές από τις φίλες και τους φίλους αυτή τη στιγμή που είναι στο πρόγραμμα και θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και μέσω του
email alexandrakistakis@gmail.com και από τη φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρίσκετε πολλές πολλές χρηστικές πληροφορίες στο takisalexandrakis.blogspot.gr. Γιατί αυτό το θάρρος που έχεις για να μιλήσουμε εδώ για αυτό το θέμα ανοίγει ένα κομμάτι που δεν έχει αντιχθεί μέχρι τώρα. Και καμιά φορά αυτό που θεωρούμε φοβερό ότι συμβαίνει σε κάποιους άλλους, στο χώρο των ατόμων με αναπηρία, ακούμε από τα χείλη σου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για πες μου λίγο λοιπόν πώς το βίωσες εσύ, μιας και ως άτομο με πρόβλημα όρασης, πήγες στο σχολείο σου, στο γενικό σχολείο φαντάζομαι έτσι. Βεβαίως, στο γενικό σχολείο. Μπράβο, για να τα λέμε με μορφή ερωτήσεων αυτά. Ακριβώς. Ως άτομο με πρόβλημα όρασης. Για πες μας λίγο έτσι, τι βίωσες από τους συμμαθητές σου σιγά σιγά. Φυσικά υπήρχαν παιδιά τα οποία σε στήριξαν, ίσως και το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών να ήταν αυτό. Όμως, τι συνέβαινε? Ας ξεκινήσουμε από τη μικρότερη ηλικία, γιατί στο δημοτικό σίγουρα κλείνεσαι στον εαυτό σου, δεν μιλάς σε κανέναν, είναι πολύ σκληρά τα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα. Ενώ μεγαλώνοντας και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όταν συνειδητοποιούν κάποιοι ότι η μόνη διαφορά που έχεις είναι στην όραση, δεν έχεις κάποια άλλη διαφορά, σε πλησιάζουν πιο εύκολα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν άνθρωποι και παιδιά που συνεχίζουν να σε κοροϊδεύουν με απλά λόγια, να σε φοβίζουν. Λόγω του ότι καταλαβαίνουν ότι δεν... Το ότι δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις και εκείνη τη στιγμή μπορούν να έρθουν μπροστά σου ξαφνικά, ακριβώς, να σε τρομάξουν. Έτσι. Ακριβώς. Να σου βάλουν κάποιο εμπόδιο για να γελάσουν επειδή ακριβώς, δεν θα μπορέσουν. Ακριβώς, να πέσεις κάτω και να χτυπήσεις και εκείνοι να γελάνε με το γεγονός αυτό ότι έχεις πέσει και έχεις χτυπήσει. Σίγουρα βέβαια υπήρχαν και παιδιά που εκείνη την ώρα θα αντιδρούσαν ίσως ή δεν συνέβαινε. Αντιδρούσαν υπέρ μου λίγα άτομα, όχι πολλά. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο ένα παιδί να πάρει εύκολα θέση. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας το συνειδητοποιείς αυτό. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Καταρχάς συνειδητοποιείς το πρόβλημά σου. Μεγαλώνοντας, ότι αυτό είναι, δεν θα αλλάξει. Μιλάς πιο εύκολα, πλησιάζεις τους καθηγητές, τους λες το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και εκείνοι κατευθείαν δεν περιμένουν φυσικά για να γίνουν συνελεύσεις, δηλαδή δεν αφήνουν τον χρόνο να περάσει και να αφήσουν το παιδί να τελεπορηθεί. Κατευθείαν απευθύνονται στο παιδί που δημιουργεί το πρόβλημα και λύνεται το θέμα. Προσπαθούν να φέρουν την ηρεμία. Ακριβώς. Και φυσικά ταυτόχρονα, και μιλάω και για την δική μου εμπειρία, σκληραγωγούμεθα κιόλας, έτσι. Ακριβώς, μαθαίνουμε. Οπότε, γι' αυτό λες και εσύ ότι είναι πολύ βαρύ στο δημοτικό, που είσαι ένα άμαθο παιδί, έχεις βγει από την αγκαλιά της οικογένειας. Ακριβώς. Και αρχίζεις να τρως τα πρώτα έτσι χαστούκάκια από την κοινωνία, για την κοινωνία των συμμαθητών. Και επειδή Τάκη ανέφερες και την οικογένεια, η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Απίστευτο μεγάλο ρόλο και το ξέρεις και εσύ και εγώ. Χωρίς την οικογένεια νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ορθοποδήσει, να είχαμε σταθεί στη ζωή και να μπορούμε να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον και με πολύ μεγάλη δυναμική να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και τα προβλήματα που συναντάμε κάθε μέρα. Ακριβώς, γιατί ναι μεν μας προφυλάσανε από όλα τα προβλήματα που δημιουργούνταν τότε, αλλά μας αφήνανε για να μάθουμε και μόνοι μας. Και αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό. Πιστεύεις ότι αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε σε εσένα λόγω του ότι είχες ένα αλφα πρόβλημα όρασης και θα συνέβαινε ταυτόχρονα ή είχες εντοπίσει ότι συνέβαινε και σε άλλα παιδιά της τάξης που για παράδειγμα μπορεί να ήταν λιγότερο όμορφα, λιγότερο ψηλά, λιγότερο έξυπνα από τα άλλα? Ναι, το είχα παρατηρήσει, αλλά δεν έχω μιλήσει με κάποιο παιδί, αλλά για να μου πει τι ένιωθε, πώς ναι, το περνούσε όλο αυτό που του συνέβαινε, αλλά το είχα παρατηρήσει ότι γινόταν, ναι, δεν ήταν μόνο σε παιδιά με αναπηρία. Ναι, φυσικά. Άρα εδώ έχουμε μια εκδήλωση λοιπόν ρατσιστική ενάντια στην διαφορετικότητα. Ακριβώς. Πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε και πάλι στο δεύτερο μέρος για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη έτσι καταγραφή των συμβάντων και κατάθεση ψυχής
και ζωής από την Βίκη, η οποία είναι εδώ στη συντροφιά μας. Παρέα στο ραδιόφωνο του Αλφα 989 για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, με μια υπέροχη παρέα στο στούντιο. Είναι μαζί μας η Βίκη Νάκα, όπως και στο πρώτο μέρος, και συζητάμε ένα ζήτημα που αφορά τις εκδηλώσεις, την εμφάνιση ρατσιστικών τάσεων από τα παιδιά στο σχολείο, που βίωσε και η ίδια όταν ήταν στο σχολείο, όχι και πολύ παλιότερα, τώρα πρόσφατα δεν είναι και τόσο μακρινά βέβαια. Λοιπόν, και πώς τα αντιμετωπίσαμε, θέλοντας να ανοίξουμε ένα κομμάτι της συζήτησης με το άτομο με αναπηρία, με τον άνθρωπο με αναπηρία, για τα ζητήματα που αφορούν αυτόν τον σχολικό, θα λέγαμε, εκφοβισμό και τις ρατσιστικές εκδηλώσεις που βίωσες και εσύ σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του θέματος. Θα νομίζω ότι θα έχουμε και άλλους φίλους και φίλες που θα έρθουν στην παρέα να μας τα πούν έτσι απλά και όμορφα, όπως μας τα λες και εσύ. Στη συνέχεια λοιπόν, για πες μου πώς το βίωσες, μιας και τα χρόνια περνούσαν, είχες φάει την πρώτη κρυάδα του δημοτικού, τις δυσκολίες, είχες δεχτεί και κάποια έτσι πιο, να την πούμε, σοβαρή επίθεση, όχι, πιο επικίνδυνη? Ευτυχώς όχι. Ήμουνα τυχερή μες στην ατυχία μου και δόξα τω Θεώ δεν είχα καμία τέτοια επίθεση, όχι. Στην συνέχεια λοιπόν, αφού μπόρεσες να αντιμετωπίσεις και όλη αυτή την κατάσταση, έφτασες στο Λύκειο έχοντας καλύτερες συνθήκες πλέον, γιατί τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, ίσως πιο συνειδητοποιημένα, σε γνώριζαν και από τα προηγούμενα χρόνια κάποια παιδιά τουλάχιστον που ήταν συμμαθητές σου. Πώς ήταν η κατάσταση τότε, είχε βελτιωθεί? Εγώ θα έλεγα ότι ήταν η ίδια με το γυμνάσιο. Mm-hmm. Σίγουρα υπήρχε το παιδί που θα με ενοχλούσε, αλλά όπως είπες και εσύ, μεγαλώνοντας μαθαίνεις και λύνεις το πρόβλημά σου. Απευθύνεσαι στον καθηγητή, δεν περιμένεις να περάσει η χρονιά ή τα χρόνια του λυκείου ώσπου να φύγεις, για να φύγεις από το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζεις εκείνη την ώρα και πιστεύω ότι όταν μιλάς είναι πολύ σημαντικό. Είχες καταφέρει να διώξεις το φόβο ή παρέμενε ο φόβος στο πίσω μέρος της σκέψης σου? Αυτό το κατάφερα στα πρώτα χρόνια στο πανεπιστήμιο. Να λοιπόν, που έχουμε και ένα ακόμα βήμα συνέχισης των δράσεών σου στο πανεπιστήμιο, ναι. Όπου βρέθηκες πια στην Αθήνα, μιας και μέχρι τώρα μιλούμε ότι βρισκόσουν στην πατρίδα σου. Ακριβώς, στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Πάρα πολύ ωραία, μας αναφέρει και τα περήφανα Τρίκαλα λοιπόν που κατάγεται, και ήρθε στην Αθήνα στην ΑΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ, ναι, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Πώς ήταν τα πράγματα σε ένα τμήμα που χρειάζεται σίγουρα και πάρα πολύ την χρήση της οπτικής ικανότητας για να μπορείς να αντιμετωπίσεις? Ήταν δύσκολα τα πράγματα στο πανεπιστήμιο? Είχες την απόλυτη στήριξη από τους συλλόγους, τους φορείς, τα βιβλία και τους καθηγητές σου? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα κατάφερα όμως, βεβαίως. Αλλά δεν ξεχνώ τη στήριξη που είχα από τους καθηγητές μου. Στην πλειοψηφία τους ήταν άψογη. Και σίγουρα το έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το φιλικό μου περιβάλλον. Γιατί έπρεπε να μαγνητοφωνηθούν όλα τα βιβλία. Και όπως ξέρεις και εσύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους εθελοντές για να μαγνητοφωνήσουν τα βιβλία που χρειαζόσουν να διαβάσεις. Τα έχουμε αναφέρει και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ακριβώς. Και σε άλλη φορά που θα έρθεις εδώ στο στούντιο για τα θέματα αυτά. Ας μην χαθούμε από το θέμα του πώς αντιμετώπισες τον ρατσισμό, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Ναι. Κλείσε μας λοιπόν λέγοντας μας ότι στο πανεπιστήμιο τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα πια. Ήταν καλύτερα. Ήταν Μπράβο. Πολύ καλύτερα. Ήταν πιο κοντά στην καθημερινότητα, δηλαδή σε αυτό που βιώνεις και τώρα στη ζωή σου. Γιατί είσαι μια δραστήρια κοπέλα με πάρα πολλές δραστηριότητες καθημερινά. Ναι. Και ήταν πολύ πιο εύκολο. Μπράβο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να αποδεχτείς την κατάσταση που ζεις και να τα αντιμετωπίζεις με χιούμορ και με αγάπη όλα όσα γίνονται. Είναι εξαιρετική η χαρά που έδωσες σε όλη την παρέα σήμερα που βρέθηκες εδώ και είπες αυτά τα πράγματα που είναι κατάθεση ψυχής. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου. Θα σε φέρουμε και άλλη φορά εδώ στην παρέα για να πούμε και να συζητήσουμε και άλλα θέματα και άλλα ζητήματα έτσι απλοϊκά και όμορφα όπως τα συζητάμε.